3x3, το τρίτο τουρνουά που διοργανώνει ο ΕΑΝΤΑΣ. Λίγα λόγια για τη συμμετοχή των παιδιών και ο σκοπός που γίνεται αυτό το τουρνουά. Καταρχήν να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας απόψε στο τουρνουά 3x3 του συλλόγου μας και να σας ευχαριστήσω γιατί είστε κοντά μας όλες τις εκδηλώσεις. Είναι η τρίτη χρονιά που γίνεται αυτή η εκδήλωση. Πετυχημένη και τα τρία χρόνια. Φέτος είμαστε ακόμα πιο καλά. Έχουμε γύρω στις 135 συμμετοχές από αθλητές, μικρούς, μεγάλους, κάθε ηλικίας. Περίπου 35 ομάδες. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα το Δήμο Αμυταίου για την παραχώρηση του μέρους αυτού για να γίνει η εκδήλωση. Την κυρία Βεράνη Φωτεινή, σαν πρόεδρο του νομικού προσώπου, γιατί μας στήριξε οικονομικά την αποκατάσταση κάποιων σημείων από τους μπασκέτες. Τον αντιδήμαρχο τον κύριο Βολιώτη για την συμπαράστασή του και τον πρόεδρο της Δημοτικής Συνότητας, τον κύριο Τρίπο Ρουμπανόπουλο. Και φέτος το τουρνά γίνεται με σκοπό και να αναδειχθεί το άθλημα του μπάσκετ στην πόλη μας, αν και πιστεύω μέσα από το σύλλογό μας έχει αναδειχθεί όλα αυτά τα χρόνια, αλλά και να διασκεδάσουν μικροί και μεγάλοι, παλιοί και νέοι αθλητές, παίζοντας μπάσκετ, κάνοντας ομάδα 3-4 άτομα. Μέσα μας ποιες ώρες θα μπορούμε να το σκεφτούμε. Το τουρνουά ξεκινάει από τις 5 η ώρα μέχρι τις 10-11 περίπου. Αύριο θα συνεχίσουμε με τον διαγωνισμό τριπώντων στις 5 η ώρα και η προημιτελική, η μητελική όλων των κατηγοριών, κατηγοριών δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου και η τελική του διαγωνισμού τριπώντων θα γίνουν αύριο. Η συμμετοχή είναι μεγάλη. Η συμμετοχή είναι μεγάλη, όπως σας είπα, περίπου 135 αθλητές, νέοι, μικροί, παλιοί και νέοι αθλητές και περίπου 35 ομάδες σε όλες τις κατηγορίες. Ένας παίκτης του Χάτμπολ συμμετέχει στο 3x3 τουρνουά καλαθοσφαίρης που κάνει ο ΕΑΝΤΑΣ. Πώς βλέπεις τη φετινή διοργάνωση? Οφείλουμε να συγχαρούμε τους ανθρώπους του ΕΑΝΤΑ που έχουν καθιερώσει μια διοργάνωση όπως είναι αυτή του 3x3 και πιστεύω ότι είναι μια ευχάριστη νότα μέσα στο καλοκαίρι. Σίγουρα δίνεται η ευκαιρία σε όλους τους ανθρώπους, μικρούς ή μεγάλους, σε όλους τους φίλους του αθλήματος να παίξουν, να δραστηριοποιηθούν και να διασκεδάσουν με το συγκεκριμένο άθλημα.